Φαντάζομαι ότι έχετε δει πολλές από τις διαλέξεις μας ε, περί έξυπνης παιδείας. Αλλά θέλω σήμερα να σας δείξω κάτι άλλο. Θέλω τώρα να φανταστείτε ότι δεν παρακολουθείτε μόνο μια διάλεξη, αλλά βρίσκεστε σε ένα χώρο, ε, δεν έχει ακόμα όνομα, αλλά θα το φανταστείτε σιγά σιγά, όπου σε αυτόν τον χώρο, όταν μπαίνετε, όλα είναι φτιαγμένα μέσα στο πλαίσιο της έξυπνης παιδείας αλλά και του έξυπνου πολιτισμού. Δηλαδή όλο το εσωτερικό διάκοσμο θέλω να τον φανταστείτε με έναν τρόπο που δεν τον έχετε δει ποτέ και όπως βλέπετε μερικά παιχνίδια από την έξυπνη παιδεία που λέτε «Α, αυτό δεν το είχα δει ποτέ έτσι», θέλω τώρα να φανταστείτε ότι είναι όλος ο χώρος. Άρα μόνο μη φανταστείτε μόνο ένα δωμάτιο, θέλω να φανταστείτε ένα κάστρο, κάτι μεγάλο, όπου υπάρχουν όλα αυτά τα αντικείμενα, υπάρχει αυτός ο, ο διάκοσμος και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνδυάσουμε διαδραστικά σε μια μεικτή πραγματικότητα αυτά που υπάρχουν, αυτά που σκεφτόμαστε και να μπείτε μέσα σε αυτόν τον χώρο και να είναι όπως το λέμε με την εμβύθιση, δηλαδή το immersive, να είστε μέσα σε αυτό το χώρο, να υπάρχουν τα αντικείμενα, να μην βλέπετε απλώς ένα βίντεο, να υπάρχουν ταυτόχρονα τα αντικείμενα, να έχετε ακόμα και συμβουλές τεχνητής νοημοσύνης την ώρα που προσπαθείτε να λύσετε ένα puzzle, να διαβάσετε ένα κείμενο, να καταλάβετε ένα ένιγμα, και ουσιαστικά να είναι ε, όχι διαδραστικό όπως είναι ε, εντό αγωγικών παθητικά σε ένα escape room που για μένα φαίνονται όλα στημένα και άμα έχεις μια νοημοσύνη αναπτυγμένη είναι πολύ πιο εύκολα. Εδώ θέλω να φανταστείτε ότι είναι το αντίθετο. Το escape room πάνω κάτω πρέπει να βγείτε πολύ γρήγορα. Εδώ θα είναι ένας κόσμος, ένα σύμπαν μέσα στο οποίο θέλετε να το απολαύσετε, να υπάρχει βραδύτητα, να υπάρχει διαστολή του χρόνου και όταν βγαίνετε τελικά να λέτε «Μα καλά ήμουν μέσα τόσες ώρες και δεν το αντιλήφθηκα, νόμιζα ότι πέρασαν μερικά λεπτά». Αυτό ήθελα να σας πω σε μερικά λεπτά για να κάνετε μία προβολή οραματική και να φανταστείτε πως αυτά τα μερικά λεπτά θα είναι αυτό που θα αισθάνεσαι ενώ θα είστε ώρες μέσα σε αυτό το σύμπαν το νοητικό που θα είναι φτιαγμένο για σας έτσι ώστε να βλέπετε από μέσα τι σκεφτόμαστε για το έξω.